Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η σεφ Ιωάννα Θεοδωρακάκη μας φτιάχνει συνταγές που κάνουν παρέα στην νοστιμιά. Φτιάξτε μια πρωτότυπη πράσινη σαλάτα με καλαμάρι και μάγκο. Είναι μια πάρα πολύ παράξενη σαλάτα. Το μάγκο την απογειώνει. Μια σούπα μπρόκολου που νοστιμεύει με γαρίδες και αυγοτάραχο. Λιποθυμιστική η σούπα. Το αυγοτάραχο είναι συγκλονιστικό. Και δείτε πώς θα ψήσετε σωστά ένα φιλέτο μόσχου που συνοδεύεται από γλυκιά σάλτσα κρασιού. Είναι απλή συνταγή η οποία είναι πραγματικά ξεπέραστη. Ιωάννα Θεοδωρακάκη, αλλά μην σας ξεγελάει το όνομα, καμία σχέση με Κρήτη. Πάμε βόρεια, εντελώς βόρεια, Θεσσαλονίκη. Δύο ταξίδια τελευταία που έχω κάνει Θεσσαλονίκη, όλος ο κόσμος μιλάει για ένα εστιατόριο στο οποίο θα έδινε το δεξί του χέρι για να βρει μια θέση. Δεν λέω τραπέζι, γιατί είναι μόνο τέσσερα τα τραπέζια και ένα κεντρικό. Από αυτά που λέμε που ευνοούν τις συναντήσεις μεταξύ αγνώστων. Έτσι, έτσι. Η Ιωάννα λοιπόν έκανε ένα εστιατόριο στη μέση του πουθενά. Πλην όμως, νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό. Όλος ο κόσμος παρακαλάει για να βρει μία θέση σε αυτό το εστιατόριο. Είναι αυτό που λέμε και στα ελληνικά Talk of the Town φέτος, έτσι. Η Ιωάννα έχεις μία μεγάλη πορεία. Ήσουν σε εστιατόρια και στην Αθήνα. Mm-hmm. Για πες μας λίγο. Ναι, 16 χρόνια μαγειρεύω. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Σαντορίνη. Και τώρα ξανά Θεσσαλονίκη. Φτάνεις στη Θεσσαλονίκη. Αποφασίζεις να κάνεις ένα εστιατόριο. Ναι. Πολύ μακριά από το κέντρο, πολύ μακριά από τις πιάτσες, κάπου που δεν είναι καν κατοικημένη περιοχή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω. Ωραία. Δεν τρόμαξες λίγο? Στην αρχή ναι. Αλλά πώς την πήρες την απόφαση? Ένιωσα ότι εκεί έπρεπε να γίνει. Γιατί? Μου άρεσε, δεν ξέρω. Είχες μου άρεσε. Ένστικτο. Ναι, ναι, αυτό. Τελικά μήπως. Γιατί το βλέπω ότι γενικά η αποκέντρωση ισχύει και στο εξωτερικό. Ξέρεις, οι σεφ σαν και σένα, πηγαίνουν σε απόμακρα σημεία. Mm-hmm. Και κάνουν, μπορεί να είναι στην κορυφή ενός βουνού. Μήπως τελικά πρέπει, μας φαίνεται νοστιμότερο το φαγητό όταν παιδευόμαστε για να το ψάξουμε, για να το βρούμε? Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους αρέσει τόσο πολύ. Χαιρόμαστε πολύ που συμβαίνει όμως. Ναι. Ιωάννα μου, έχεις την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω, να εγκαινιάσεις μια καινούργια στήλη η οποία λέγεται Παρέα στην Νοστιμιά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι στις τρεις συνταγές που θα σας κάνουμε σήμερα, η κάθε μια στέκεται φυσικά και μόνη της, αλλά μπορεί να συνδυαστεί και σε ένα μενού. Δηλαδή, ξεκινάμε μια σαλάτα, θα πάμε στο κυρίως και μετά θα κάνουμε και κάτι άλλο. Μην σας τα λέμε όλα, έκπληξη. Ξεκινάμε με τη σαλάτα, η οποία είναι πάρα πολύ απλά υλικά, μαρούλια, καλαμάρι, συνδυάζει δηλαδή ψάρι με λαχανικό. Έτσι. Σπαράγγια, αγγούρι και μάγκο. Ναι. Για να δούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα σπαράγγια, να τα μπλανσάρουμε. Το μπλανσάρουμε σημαίνει να τα ζεματίσουμε λίγο, Να τα ζεματίσουμε. Το σπαράγγι τώρα τι γίνεται? Το σπαράγγι είναι το πιο υπέροχο, το πιο φινετσάτο, το πιο. Εμένα είναι το αγαπημένο μου λαχανικό. Η Βόρεια Ελλάδα παράγει πάρα πολλά σπαράγγια, τα οποία φεύγουν όλα στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και στις αγορές της Αθήνας είναι όλα του εξωτερικού που έρχονται από αλλού. Αυτό είναι ένα μυστήριο που συμβαίνει. Εσύ βρίσκεις εκεί ντόπια σπαράγγια? Ναι, βρίσκω, υπάρχουν. Το σπαράγγι σας έχουμε δείξει και άλλες φορές πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, κόβεις το σκληρό μέρος από κάτω και κρατάς αυτό. Και αν το θες ακόμη πιο τρυφερό, κάνεις αυτό που κάνει η Ιωάννα με τον πατατοκαθαριστή, βγάζεις τα σκληρά απ' έξω. Και το μυστικό του για να σου βγει νόστιμο είναι ελάχιστο μαγείρεμα. Δηλαδή πόσα λεπτά εσύ λες? Δύο. Δύο λεπτά. Είτε το κάνεις στο ρυθμό μάγειρα, αν έχεις δύο λεπτά, είτε βράζεις νερό με αλάτι και πάλι τον ίδιο χρόνο, δύο λεπτά το ζεματάς. Έτσι? Ναι. Καλά τα είπα? Βεβαίως. Ωραία. Πάω να τα μπλενσάρω λοιπόν. Δεν βάζεις αλάτι στο μπλανσάρισμα? Όχι, όχι. Εγώ θα έβαζα. Και συνεχίζουμε, εγώ ανάβω και το σχαροτήγανο για να κάνουμε τα καλαμάρια. Να το ετοιμάσω. Α, γιατί το χαράζεις? Θα το αλατοπιπερώσω. Mm. Και θα μπει μέσα το αλάτι.
Και ψήνεται και πιο γρήγορα, και ψήνεται και πιο γρήγορα και παίρνει και ωραίο σχήμα. Ωραία, τέλειο. Θαλάζει που περώσω. Θα βάλουμε ελάχιστο λάδι. Και σου έχω και τέλειο λάδι από το πύλιο, βιολογικό. Το μύρισες? Ναι. Τώρα το μυστικό είναι ότι αυτό πρέπει να καίει πάρα πάρα πολύ. Γιατί το καλαμάρι βγάζει υγρά. Αν δεν καίει το σχαροτήγανο, γιατί δεν είναι απαραίτητο το κάνεις και σε σχαροτήγανο, μπορείς να το κάνεις και σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Το αφήνεις πάρα πάρα πολύ καλά να κάψει, έτσι ώστε να τρομάξει το καλαμάρι όταν πέσει πάνω, να ψηθεί αλλά να μείνει ζουμερό μέσα. Και αυτό πολύ λίγο θέλει. Και αυτό θέλει πολύ λίγο. Πόση ώρα? Δύο λεπτά κι αυτό. Αυτό ισχύει για τα θαλασσινά που λέμε. Βέβαια τώρα δεν ισχύει στο ψήσιμο, ισχύει στο μαγείρεμα. Ότι αν χάσεις τα δύο λεπτά που παραμένει τρυφερό και ζουμερό, μετά πρέπει να το μαγειρέψεις για πολλή ώρα. Ή 2-20, έτσι λένε. Ή 2-20, αλλά στο μαγείρεμα εδώ ισχύει, και στη σχάρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται παραπάνω από δύο λεπτά. Ναι. Αχ, Ιωάννη, αυτό φούσκωσε. Ναι, θα το γυρίσουμε τώρα. Κάτσε, το γυρίζω εγώ. Τώρα αυτό γιατί έστριψε, να το ανοίξω? Όχι, δεν πειράζει, θα ψηθεί έτσι. Α, ναι. Ναι. Εδώ τη βάζεις σαλάτα τώρα, κανονική. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε και με μαρούλι κανονικό, βέβαια, ας πούμε, αν μας βρίσκεται στο ψυγείο. Mm-hmm. Και βάζεις και iceberg. Είναι τραγανό και μου αρέσει πολύ. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο όταν κάνουμε μια πράσινη σαλάτα, επειδή πραγματικά στο εμπόριο κυκλοφορούν εκατομμύρια είδη πράσινη σαλάτα, να συνδυάσεις ένα-δύο, έτσι ώστε να έχεις και δύο διαφορετικές γεύσεις και διαφορετικές υφές. Είναι, νομίζω, ναι, σημαντικό. Το καλαμάρι είναι έτοιμο. Κοιτάξτε, σας ορκίζομαι ότι δεν το άγγιξε. Αυτονομήθηκε αυτό και έκανε αυτό το υπέροχο σχήμα. Έτσι. Και κοίτα, τώρα φαίνεται ότι είναι ζουμερό. Mm-hmm. Κατάλαβες? Ωραία. Δύο λεπτάκια, λοιπόν. Ιωάννα μου, τι κάνεις τώρα? Κάνεις ταλιατέλες αγγουριού. Έτσι. Κοιτάξτε τι ωραία που γίνεται αυτό και τι εύκολα. Βέβαια, για να κάνεις ταλιατέλες αγγουριού, έχω παρατηρήσει κι εγώ ότι είναι καλύτερα αυτά τα μικρά αγγουράκια. Mm-hmm. Όχι το μεγάλο το αγγούρι. Ναι. Γιατί αυτά έχουν λιγότερα σπόρια και είναι πιο σκληρά και είναι και μικρά, οπότε τα διαχειρίζεσαι καλύτερα. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ένα αγγούρι σε ροδέλα έχει εντελώς διαφορετική γεύση, ένα αγγούρι καθαρισμένο σε ροδέλα έχει άλλη γεύση και ένα αγγούρι κομμένο ταλιατέλα έχει άλλη γεύση. Και τώρα βάζεις και μάγκο. Βάζουμε αυτό μάγκο. Αυτό είναι φρέσκο μάγκο, έτσι. Φρέσκο μάγκο. Mm. Το μάγκο. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην αγορά, ότι όπως είναι με τα αβοκάντο, δεν βρίσκεις ποτέ όριμο μάγκο. Δηλαδή πρέπει να προσκυνήσεις για να το βρεις και ή να το πάρεις άγουρο και να περιμένεις 10 μέρες για να σου γίνει το μάγκο. Ναι. Πες ότι εγώ τώρα δεν βρίσκω μάγκο, τι άλλο φρούτο θα έβαζα μέσα? Τι θα έβαζα? Ροδάκινο. Ροδάκινο, γιατί όχι, ναι. Και μάλιστα με ένα και λίγο μάπα το ροδάκινο ξινούλι, το βάζετε εδώ σε αυτή τη σαλάτα. Ή κανένα νεκταρίνι, κανένα τέτοιο. Γιατί πλησιάζει λίγο. Βέβαια το μάγκο έχει και μια άλλη εξωτική άβρα, ναι, η οποία πάει πάρα πολύ με το καλαμάρι, ναι, και πάει πάρα πολύ και με την γλυκόξινη σως που θα χρησιμοποιήσουμε. Με την γλυκόξινη σως που θα κάνουμε, ναι. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, έχουμε βάλει το αγκουράκι, το μάγκο. Ναι. Τα σπαράγγια μας πρέπει να είναι έτοιμα. Ναι. Δύο λεπτάκια αυτά, κοιτάξτε τι ωραία, έχουν διατηρήσει το χρώμα τους και τη γεύση τους. Έχουν παραμείνει τραγανά. Τραγανά και πραγματικά εκεί είναι όλοι μας στη μια, νομίζω. Στο να κρατάνε τα σπαράγγια, να μην διαλυθούν. Αφήνουμε λίγο να κρυώσουν για να μην... Για μην παπαριάσει η σαλάτα, αυτό να το προσέξετε. Το καλαμάρι το βάζεις ζεστό. Σε τι θερμοκρασία, ή θερμοκρασία δωματίου? Θερμοκρασία δωματίου. Mm-hmm. Το κόβουμε και αυτό σε πεπέλες. Και είμαστε έτοιμοι. Προσθέτουμε τη σόους. Τη σόση τη βάζεις κατευθείαν επάνω, ναι, δεν κάνεις ξεχωριστά. Όχι, όχι. Α, ωραία. Εδώ βάζουμε μία κρέμα βαλσαμικού, η οποία έχει αρώματα εσπεριδοειδών μέσα που ταιριάζουν πάρα πολύ και με τη σαλάτα και με το καλαμάρι. Βάζουμε ένα ωραίο ελαιόλαδο. Ναι, να κατέβουμε. Αλάτι βάλαμε. Να βάλουμε. Ωραία.
Και ξέρεις τι μ' αρέσει, Ιωάννα, που δεν έβαλες 5.000 διαφορετικά μυρωδικά μέσα. Η εποχή που περνάω τώρα είναι επιστροφή στη λιτότητα. Τρία υλικά και σχεδόν καθόλου μυρωδικά. Κατάλαβα ότι δεν είναι γενικώς παντού απαραίτητα. Έτσι. Έτσι. Και, το ωραίο αυτό θα το βάλω σε μπουφάν. Μπορούμε, ναι, να σερβίρουμε. Το σερβίρι μας στη σαλάτα πιστεύω ότι παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα της νοστιμιάς. Η παρουσίαση. Αυτό, η παρουσίαση. Βέβαια. Αυτή την προτείνει σε ένα επίπεδο πιάτο, ναι, καλύτερα από ένα βαθύ. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Το οποίο βέβαια είναι σαλάτα, αλλά είναι και ένα πάρα πολύ υγιεινό μεσημεριανό πιάτο, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν έτσι, ναι. Γιατί έχει υπέροχους συνδυασμούς, έχει πρωτεΐνη με λαχανικό, είναι χορταστικό γιατί έχει και το καλαμαράκι μέσα. Και το τελικό άγγιγμα που λέμε, θα βάλουμε αυτά τα υπέροχα τραγανά που κάνουν κρακ και ανοίγουν και σπάνε μέσα στο στόμα αυγουλάκια σολομού. Τι είναι αυτά? Αυγά σολομού. Ναι. Mm-hmm. Και βέβαια όλα αυτά τα αυγά ψαριών, τα οποία δεν είναι χαβιάρια, άρα είναι φτηνά, είναι μια εξαιρετική ιδέα για τις σαλάτες, γιατί δίνουν αυτή την επιπλέον υφή και άρωμα και αλάτι μαζί που δεν έχουμε βάλει εδώ. Έτσι, έτσι. Για την πράσινη σαλάτα με ψητό καλαμάρι και μάγκο θα χρειαστείτε μία γαλλική σαλάτα, ένα iceberg, ένα αγγούρι, τρία σπαράγγια, ένα μάγκο, 2-3 καλαμάρια, 5 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσαμικού πορτοκάλι λεμόνι, 5-6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας αυγά σολομού, μπρίκ, αλάτι και πιπέρι. Και πριν το κοιμάσουμε, μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο ωραίο. Ξέρεις, αυτή είναι η διακόσμηση της χαζής, που δεν είσαι σεφ και θες να κάνεις ένα ωραίο πιάτο. Αυτές οι κρέμες βαλσαμικού είναι φοβερές, διότι εφόσον το έχουμε μέσα και θα έχουμε την ίδια, ναι, γεύση επιπλέον, και μπορείς να κάνεις διάφορα σχεδιάκια γύρω-γύρω. Κάντε εσύ καλύτερα. Ωραία. Και στο πιάτο, ξέρεις αυτά. Ναι, μπράβο, αυτά. Okay, τέλειο το κάνουμε. Τώρα μπορούμε να το φάμε. Εγώ θα πάω το σπαράγγι πέλες μαζί με το καλαμάρι πρώτο, για να δω το συνδυασμό, δεν το έχω ξαναφάει αυτό. Μ' αρέσει που με κοιτάς με ικανοποίηση. Αγαπώ πολύ τις σαλάτες. Μάγκο, πορτοκάλι. Ναι. Α, και μάγκο. Για να δούμε τι λέει. Δεν θα το πίστευα ότι δεν χρειάζεται αλάτι. Αλλά όντως, είναι μια πάρα πολύ παράξενη σαλάτα. Το μάγκο την απογειώνει, δηλαδή της κάνει όλο αυτό το εξωτικό, ναι, μαζί με την ελαφρώς γλυκόξινη κρέμα παλσαμικού, η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά. Και κάνει, έρχεται και δένει πολύ ωραία με το φινετσάτο που έχει το καλαμάρι, το αγγούρι, δηλαδή δεν είναι έντονα λαχανικά. Η μοναδική ένταση σε αυτό το πιάτο είναι λίγο το μάγκο, αυτό το εξωτικό. Είναι μια απίστευτη, πάρα πολύ ισορροπημένη και πολύ γυναικεία, θα έλεγα, σαλάτα. Και τη σπιρτάδα που μας δίνουν τα αυγά σολομού. Ναι, άσε το έφαγα το αυγά σολομού, διότι σκοπεύω να το καταβροχτίσω μόλις τελειώσουμε. Βεβαίως, γιατί τρελαίνουμε γι' αυτό. Σπάει και αυτό μετά, έχει κάνει μια διαφορετική υφή. Και πολλά ωμέγα 3 λιφορά. Ωραία. Τέλειο. Για τη σαλάτα με καλαμάρι, καθαρίζουμε τα σπαράγγια και τα μαγειρεύουμε στον ατμομάγειρα για 2 λεπτά. Χαράζουμε τα καλαμάρια, τα αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε στο σχαροτίγανο για 2 λεπτά. Βάζουμε σε ένα μπολ τη γαλλική σαλάτα, το iceberg, τις ταλιατέλες αγκουριού και το μάγκο. Προσθετούμε τα καλαμάρια, τα σπαράγγια, την κρέμα βαλσαμικού πορτοκαλί λεμόνι, αλάτι, το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε τη σαλάτα με αυγά σολομού. Κοιτάξτε τώρα μια συγκλονιστική και απίστευτα απλή και πρωτότυπη σούπα που θα σας κάνουμε. Η οποία σούπα μπορείς να την εμφανίσεις και σαν πρώτο πιάτο σε ένα τραπέζι, αλλά μπορεί να είναι και ένα κυρίως ένα καθημερινό τραπέζι όπου θα το συνδυάσεις. Εγώ τη συνδυάζω πάντα με ένα φρυγανισμένο ψωμί, μια σαλάτα και γίνεται ένα κυρίως φαγητό. Mm-hmm. Πολύ υγιεινό, πολύ ελαφρύ και απίστευτα νόστιμο. Διότι η σούπα δεν είναι μόνο για τις αρρώστιες όπως πιστεύουν οι Έλληνες. Οι σούπες είναι πολύ νόστιμες, είναι εύκολες.
Και είναι μια φοβερά έξυπνη ιδέα αν κάνετε δίαιτα. Και επειδή τώρα έχουμε μπει στην εποχή που όλοι κάπως προσέχουμε, η σούπα είναι απίστευτα υγιεινή και είναι, έχει λίγες θερμίδες γιατί το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από νερό. Και επιπλέον είναι και πολύ χορταστικές. Για να δούμε. Θα κάνουμε προκολόσουπα με γαρίδα σωτέ και αυγοτάραχο. Wow. Θα τα πούμε για το αυγοτάραχο εν καιρό. Να αρχίσουμε να κάνουμε λίγο τη διαδικασία. Έχουμε βράσει διαδικασία. Το βρόκολο. Ναι. Θα το περάσουμε από το μπλέντερ. Τώρα αυτός τι είναι, ένας άλλος τρόπος να κάνεις βελουτέ. Για τις βελουτέ πρέπει να περάσεις από μπλέντερ, από σίτα, ναι, για να έχεις ένα λίγο αποτέλεσμα. Ωραία. Πολτοποιεί εξαιρετικά. Τι ωραίο χρώμα που πήρε. Ναι. Μας βοηθάει λίγο και το νερό. Ναι, αν δείτε τώρα ότι δεν λιώνει τελείως, προσθέτετε λίγο νερό από το βράσιμο που το κρατήσαμε. Είναι έτοιμο. Κοίτα που έγινε φλούο το πράσινο, απίστευτο χρώμα. Ωραίο. Τώρα αυτή την ίδια μπορείς να την κάνεις και με το κουνουπίδι, αλλά το βρόκολο είναι και λίγο πιο ανοιξιάτικο, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι κάνω, να ανάψω τη φωτιά. Ναι. Ναι. Ναι, θα βάλουμε λίγο βούτυρο και αλεύρι, να κάνουμε ένα ελαφρύ ρου. Α, το πίζεις με αυτόν τον τρόπο για να σου δίνει το βελουτέ. Θα βάλουμε ζωμό κότας. Τι, να βάλω εδώ πέρα ζωμό τώρα κατευθείαν. Όχι, θα ξεκινήσουμε με το ρου. Το ρου τι είναι, είναι αυτό που λένε αλευροβούτυρο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και είναι ένας τρόπος να πήξεις λίγο καλύτερα τη βελουτέ και σου κάνει καλύτερη υφή. Γίνεται πιο πλούσια. Ή μια σάλτσα γενικότερα, έτσι. Και τι κάνουμε τώρα, επειδή όπως θα δείτε εδώ δεν έχουμε ούτε μυρωδικά ούτε τίποτα. Αυτή είναι νέα μόδα τώρα, είπαμε. Τι θέλουμε, θέλουμε τρία υλικά, αλλά να είναι και τα τρία εξαιρετικά. Έχουμε ένα αληθινό βούτυρο, το οποίο είναι φτιαγμένο από γελατινό γάλα. Έχουμε γαρίδες που είναι φοβερές και έχουμε και αυγοτάραχα. Ναι. Τρία υλικά που σου κάνουν αμέσως ένα γκουρμέ αποτέλεσμα χωρίς πολλά-πολλά. Ναι. Αυτό θέλει τώρα μια προσοχή να το ανακατέψεις για να ομογενοποιηθεί ωραία. Το αλεύρι με το βούτυρο. Είστε ωραίο που γίνεται. Ναι. Παίρνει και αυτό το υπέροχο άρωμα του βούτυρου που πάει πάρα πολύ με τον μπρόκολι, με το κουνουπίδι. Θα μας κάνει μια πλούσια σούπα. Ναι. Και σβένεις με το ζωμό. Ναι. Άλλη. Και δεν χρειάζεται να βάλουμε ξένους ζωμούς. Βάζουμε απλά το ζωμάκι από τον μπρόκολι. Να ρίξουμε και αυτό. Α, και τώρα βάζεις και το μπροκολάκι το οποίο έχει γίνει μια υπέροχη αληφή τώρα εδώ. Μία κρέμα. Σε χρώμα σαν μια μύδη. Με αυτό το χρώμα μπορεί να ξεγελαστεί κανένα παιδάκι να το φάει το πρόκολο. Ίσως ενδεχομένως. Ναι, είναι πολύ νοστιμή. Τώρα αυτό είναι έτοιμο, αλλά τι έβαλες. Όχι. Βλέπεις τώρα, αν σου βγει λίγο πουρές, αραιώνεις με το νερό, έτσι. Με το ζωμό. Με το νερό που έδρασε το μπρόκολο. Και με το ζωμό κότας επίσης. Α, ή βάζεις και ζωμό κότας. Ναι, βέβαια. Τώρα, μήπως είναι πολύ πηχτό αυτό. Όχι, είναι καλό. Να το κατεβάσω. Ας πάρει μία βράση. Τελικά γίνεται πιο γρήγορα νομίζω με αυτόν τον τρόπο, ε. Να δοκιμάσουμε στο αλάτι. Ναι, θα θέλει κι άλλο, το λέω. Το καταβάζω. Ναι. Ωραία. Τώρα έχουμε το λιδάνι πάρα πολύ καυτό επίσης. Όπως κάναμε με το καλαμάρι, η ίδια διαδικασία ισχύει για όλα τα θαλασσινά. Είτε είναι γαρίδες, είτε είναι καραβίδες, είτε είναι καλαμάρι. Αυτά χρειάζονται φοβερά γρήγορη διαχείριση, πολύ δυνατή μπεσχάρα, τηγάνι, οτιδήποτε το ψήσεις επάνω και πολύ λίγο χρόνο. Α, το ψιλοκόβεις τώρα εσύ. Ωραία, για να πάει παντού. Και αυτό τώρα θέλει 2 λεπτά επίσης. Μπορεί λιγότερο. Μπορεί και λιγότερο, ναι. Για να μείνει ζουμερή η γαρίδα και μην ξεραθεί.
Στην ουσία κάνεις έναν άτυπο κιμά γαρίδας, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Μπορείτε και καραβίδα. Ναι, και καραβίδα. Θα βάλουμε λίγο λάδι. Βάλαμε το λάδι σε πολύ ζεστό τηγάνι και τώρα ρίχνουμε και τα γαριδάκια που τα κόψαμε. Λίγο αλάτι, βάλουμε. Ναι. Ούτε 2 λεπτά, το παίρνω πίσω. Μισό λεπτό θέλει, είναι έτοιμο. Το ρίχνεις μέσα ή θα το βάλουμε από θα πάνω? Θα το βάλουμε στο πιάτο. Ωραία. Και το άλλο που έχουμε να κάνουμε είναι να κόψουμε το αυγοτάραχο. Το αυγοτάραχο είναι το ελληνικό χαβιάρι. Ο Φεράν Αντρεά, που είναι ο μεγαλύτερος σεφ στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει κάνει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τις καλύτερες πρώτες ύλες στον πλανήτη και έχει βάλει μέσα από την Ελλάδα το αυγοτάραχο. Το αυγοτάραχο βέβαια υπάρχει σε όλη τη Μέση Ανατολή, υπάρχει σε όλη τη Μεσόγειο. Και τι είναι το αυγοτάραχο? Είναι αυγά μπάφας, προϊόν pop, με ονομασία προέλευσης δηλαδή, γίνεται αποκλειστικά και μόνο στο Μεσολόγγι, στο Αιτωλικό, όταν έρχονται οι μπάφες μέσα στη Λιμνοθάλασσα για να γεννήσουν τα αυγά. Αυτά τα αυγά τώρα τα βάζουν με αλάτι. Και αφού τα αφήσουν αρκετές μέρες και ψηθούν μέσα στο αλάτι, βέβαια εκεί είναι η μαγιά να ξέρεις πώς θα τα ψήσεις. Εκεί είναι η συνταγή για να γίνει ζουμερό το αυγοτάραχο. Και μετά το βάζουν ανάμεσα σε τάβλες για να πάρει αυτό το σχήμα που βλέπετε εδώ. Και στη συνέχεια το συντηρείς μέσα σε κερί, ενίοτε παλιότερα υπήρχε και η τεχνική μέσα σε λάδι ή σε βούτυρο. Αλλά βασικά αυτό που ξέρουμε κλασικά για το αυγοτάραχο είναι μέσα σε κερί. Τώρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τη θρεπτική αξία που έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπορείς να συντηρηθείς τρώγοντας μόνο αυτό, αγγλικά και ακριβό βεβαίως. Μπορούμε να το κάνουμε και με τρίμα αυγοτάραχο, επίσης βγαίνει ωραίο νόστιμο. Υπάρχει το τρίμα, το οποίο είναι πολύ πιο φτηνό σε σχέση με το ολόκληρο μπαστούνι και είναι ιδανικό, ας πούμε, για σούπες, για μακαρονάδες. Ναι. Τώρα το αυγοτάραχο είναι, κάνει φοβερά πολύ μεγάλο καλό στην καρδιά. Είναι αντιοξειδωτικό, έχει ασβέστιο, έχει πρωτεΐνη, έχει φοβερές βιταμίνες, πάρα πολλά ωμέγα 3. Και παλιότερα το αυγοτάραχο, δηλαδή στην κλασική μορφή του, το τρώγαν, ήταν κλασικός μεζές του ούζου που το βάζανε σε φετούλες με λεμόνι. Τώρα όμως μπαίνει στη μαγειρική. Πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Εγώ θα ρίξω και λίγο βούτυρο ακόμα. Α. Τελευταία στιγμή να γίνει πιο πλούσια. Και θα του δώσει και ένα άρωμα. Και θα δέσει καλύτερα την υφή της σούπας. Θα την περάσουμε και από σίτα. Αν και από ό,τι βλέπω το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Τι θα την περάσει και από σίτα? Εγώ δεν θα την πέρναγα, είναι μια χαρά. Να την περάσουμε. Όχι παιδί μου, καλά τώρα όταν είναι σε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα που θες εσύ να είναι η απόλυτη βελουτέ. Αλλά νομίζω ότι εδώ για οικιακό αποτέλεσμα είναι πάνω από επαγγελματικό. Ναι. Δεν χρειάζεται να την περάσει από σίτα. Ωραία. Και επίσης ταιριάζει πάρα πολύ το βούτυρο με το αυγοτάραχο. Δηλαδή να κάνεις ένα ψημένο ψωμάκι με βούτυρο και αυγοτάραχο επάνω και μία λίγο λεμόνι σε ξύσμα ή χυμό είναι απίστευτο. Ταιριάζει επίσης με σίκα, ταιριάζει με. Με τι άλλο ταιριάζει? Με γλυκές γεύσεις. Με γλυκές γεύσεις, ναι. Ναι. Ωραία, για να αποτελειώσουμε αυτή τη σούπα. Μπορούμε να σερβίρουμε. Το χρώμα είναι απίστευτο πάντως. Είδες, απίστευτο. Ωραία. Τις παίρνουν τις σούπες στο εστιατόριο? Ναι, τις παίρνουν. Ναι. Mm-hmm. Και τελειώνουμε με το αυγοτάραχο. Είμαστε έτοιμοι. Για τη σούπα βελούτε μπρόκολο με γαρίδες και αυγοτάραχο θα χρειαστείτε για 4 μερίδες 1 μπρόκολο, 50 γραμμάρια βούτυρο, 2 κουταλιά στη σούπα σαλεύρι, 200 ml ζωμό κότας, 4 φέτες αυγοτάραχου, αλάτι και πιπέρι. Για τις γαρίδες, 12 γαρίδες μικρές, 4 κουταλιά στη σούπα σε ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.
Θα προσπαθήσω την μπουκιά που τα έχει όλα. Και αυτό είναι, ναι, λέγεται νέα τάση, είναι λιποθυμιστική η σούπα. Το αυγοτάρχο είναι συγκλονιστικό. Η γαρίδα είναι συγκλονιστική. Έτσι. Και είναι φοβερό διότι είναι η νέα τάση, το οποίο σημαίνει ότι βάζεις μόνο τρία υλικά, εξαιρετικά υλικά και παντρεύεις ένα φτηνό υλικό με ένα πιο, ας πούμε, γκουρμέ προϊόν, όπως είναι, ναι, το αυγοτάραχο ή η γαρίδα. Έτσι. Τη βάζεις με ένα, μπορεί να τη βάζεις με ένα όσπριο, μπορεί να τη βάλεις με ένα λαχανικό και δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Η ποιότητα των τριών υλικών αρκεί. Είναι λιτότητα, Ιωάννα μου. Έτσι. Υπέροχο. Φοβερό. Για τη σούπα μπρόκολου με γαρίδες, πολτοποιούμε το βρασμένο μπρόκολο με λίγο από το ζουμί στο οποίο έβρασε. Λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσει ελαφρώς. Σβήνουμε με το ζωμό κότας. Προσθέτουμε στη σάλτσα το λιωμένο μπρόκολο με λίγο από το ζουμί του, τον ζωμό κότας, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε τη σούπα να πάρει μία βράση. Στο τέλος προσθέτουμε το βούτυρο για πιο βελούδινη υφή και άρωμα. Ψιλοκόβουμε τις γαρίδες, τις σοτάρουμε στο τηγάνι με ελαιόλαδο και τις αλατοπιπερώνουμε. Κόβουμε σε φέτες το αυγοτάραχο, σερβίρουμε τη σούπα, προσθέτουμε τις γαρίδες, το αυγοτάραχο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Η Ιωάννα, λοιπόν, για να συνοψίσουμε, εγκαινιάζει σήμερα την καινούργια μας στήλη Παρέα στην Οστιμιά. Όταν θα βλέπετε Παρέα στην Οστιμιά, θα ξέρετε ότι οι συνταγές που παρουσιάζουμε στην εκπομπή εννοείται ότι τρώγονται και από μόνες τους, αλλά αν θέλετε μπορείτε να τις συνδυάσετε πολύ ωραία σαν ένα μενού. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια σαλάτα, μετά δώσαμε μια σούπα και τώρα θα περάσουμε στο κυρίως, το οποίο είναι φιλέτο. Φιλέτο μόσχου με πουρέ πατάτας και μία σάλτσα με κόκκινο κρασί, μέλι και πορτοκάλι. Ωραία. Επειδή το φιλέτο είναι και ένα ακριβό κρέας και δεν μπορούμε να το έχουμε και κάθε μέρα, μπορούμε πάρα πολύ ωραία να την κάνουμε αυτή τη συνταγή με ένα οποιοδήποτε ψητό κρέας. Μπορεί να είναι. Και κοτόπουλο μπορεί ή να είναι. Ή κοτόπουλο. Μπορεί να είναι μπριζόλα λαιμού, χοιρινή. Μπορεί να είναι ένα φιλέτο κοτόπουλο. Μπορεί να είναι τι, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ωραία. Βράζουμε τις πατατούλες εδώ κομμένες σε μπουκίτσες, γιατί είναι και καθαρισμένες, διότι έτσι γλιτώνουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι. Τι άλλο θα κάνουμε? Θα ξεκινήσουμε με τη σάλτσα. Η σάλτσα κρασιού, με κόκκινο, ναι, κρασί. Θα βράσουμε το κρασί, ναι, να μείνει το μισό περίπου. Ναι. Ωραία. Θα προσθέσουμε φλίδες πορτοκάλι. Παίρνουμε ένα κόκκινο κρασί και το συμπυκνώνουμε, δηλαδή απλά το αφήνουμε να βράσει σε δυνατή φωτιά μέχρι να δούμε ότι έχει μειωθεί ο όγκος στο μισό. Πόσο παίρνει αυτό, Ιωάννα? Ένα δεκάλεπτο. Ένα πολύ. Δεκάλεπτο, ναι. Και θα του βάλεις και ωραίο πορτοκάλι να το αρωματίσεις μέσα, φλούδα, ναι, πολύ ωραίο. Ωραία. Μπορούμε να ανάψουμε και το σκαροτήγανο. Θα μεταφέρω εγώ τις πατάτες εκεί, διότι έχω πιο δυνατή φωτιά στη μέση. Και θα αφήσω το σκαροτήγανο να κάψει πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα μα πάρα, πάρα πολύ. Εσύ τι κάνεις, λέγε μας τι κάνεις. Ετοιμάζω το φιλέτο, αλάτι και λάδι για να α, το του ψήσουμε. Λάδι, να κάψει καλά όμως. Ναι, ναι. Οι πατάτες είναι έτοιμες να τις στραγγίξουμε, να κάνουμε το μπουρέ. Έχω δε την εντύπωση ότι ο πουρές, όταν τον κάνεις με αυτόν τον τρόπο, γίνεται πιο ζουμερός. Μάλλον επειδή παίρνει και λίγο έχει νερό. Έχει υγρασία περισσότερο. Ναι, έχει υγρασία περισσότερο. Να το ανάψουμε λίγο. Ναι. Ένα μυστικό είναι να αφήσεις την πατάτα πραγματικά να μαλακώσει, έως και να λιώσει δηλαδή, διότι έτσι πολιτοποιείται καλύτερα και πιο εύκολα. Κομματάκια, Ιωάννα, σ' αρέσει να αφήνεις μέσα? Μου αρέσει, πολύ μου αρέσει, λίωση. Μου αρέσει, αρέσει γιατί είναι, γίνεται σαν σπιτικός. Ναι, ναι. Θα βάλουμε λίγο γάλα. Τριμμένο τυρί. Και εδώ βάζουμε ένα τριμμένο τυρί, νομίζω ότι το ρεγκάτο είναι ένα ιδανικό τυρί, διότι επειδή η πατάτα είναι επίπεδη σαν γεύση, της δίνει μια σπιρτάδα, μια, ναι, τσαχπινιά, είναι πικάντικο τυράκι. Βέβαια. Αυτό. Και είναι και ένα τυρί που το βρίσκουμε, το έχουμε συνήθως στο σπίτι μας πάντα. Και βούτυρο. Που νομίζω ότι όλη η νοστιμιά ενός πουρέ είναι το βούτυρο. Βέβαια. Έτσι, ένα αληθινό, ναι, ναι, γελαδίσιο βούτυρο, το οποίο έχει
και τα θρεπτικά στατικά του όπως πρέπει, αλλά και το άρωμα και τη γεύση. Και βέβαια είναι αυτό που θα δώσει και την ωραία υφή στο μπουρέ. Τώρα εδώ σε ένα μπουρέ δεν το λυπόμαστε. Υφή, άρωμα, γεύση. Ναι. Ωραία. Νιώθω ότι το σχαροτίγωνο έχει αρπάξει φωτιά, οπότε ήρθε η ώρα να κάνουμε και το φιλέτο. Και το άλλο μυστικό, για αυτούς που μπαίνουν τώρα στην κουζίνα και δεν τα ξέρουν, γιατί και εγώ παιδεύτηκα χρόνια για να τα μάθω αυτά, στο κασίδι το κεφάλι μόνη μου. Ότι καμιά φορά έλεγα θα βράσω τις πατάτες από πριν για να κάνω πουρέ, κρύα η πατάτα. Δεν γίνεται ποτέ. Δεν γίνεται ποτέ. Ναι. Δηλαδή όλα τα κάνεις να είναι ναι. Ζεστά τα υλικά του πουρέ. Ωραία, και το φιλετάκι εδώ του έκανα ένα μασαζάκι με ελαιόλαδο και αλάτι. Το φιλέτο εννοείται ότι όταν έχουμε ένα πολύ καλό κρέας μπορεί να είναι και ένα ψαρονέφρι. Μπορεί, ναι. Ελάχιστο ψήσιμο. Πολύ δυνατή φωτιά και ελάχιστο ψήσιμο. Διότι αυτά τα υπέροχα μαλακά κρέατα, τα οποία τα πληρώνουμε και παραπάνω, ακριβώς επειδή είναι πολύ μαλακά, αν τα παραψήσεις, μετά δεν έχει νόημα. Σκληραίνουνε. Ο πουρές είναι έτοιμος και κατεβάζω. Διότι θέλουμε να είναι, μόλις δηλαδή ομογενοποιηθεί το βούτυρο, τον κατεβάζουμε για να μην σφίξει ο πουρές, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Βλέπετε εδώ εσείς τώρα την υπέροχη υφή. Βλέπω και το τυρί το οποίο έχει γίνει μαστιχωτό μέσα. Είναι ο απόλυτος πουρές. Να δοκιμάσουμε λίγο. Μπορεί να θέλει λίγο αλάτι στο τέλος. Θέλει. Φέρνω βαλό. Έτοιμος. Μοσχοβολάει ο πουρέ. Αυτό τώρα δεν θέλει γυρίσματα πολλά, έτσι δεν είναι η Ιωάννα? Δεν θέλει πολλά. Πόσο το γυρνάς, μία? Μία-δύο φορές. Ναι. Εμένα μου αρέσει και μέτριο. Εμένα μου αρέσει άψητο. Άψητο. Και στο μεταξύ συμπυκνώνουμε εκεί και το κρασί, το οποίο στην ποσότητα που σας δίνουμε θα το βάλετε να βράσει σε δυνατή φωτιά μέχρι να συμπυκνωθεί στο μισό, να μείνει μισή ποσότητα. Και μαζί με το πορτοκάλι, με τις πορτοκαλόφλιδες που κάνουν, δίνουν ένα τώρα χάρωμα. Θα προσθέσουμε και λίγο ζωμό κότας μέσα. Πού, στο κρασί? Στη σάλτσα. Ναι. Βάλαμε και λίγο ζωμό στο κρασί που συμπυκνώσαμε και τώρα θα βάλουμε και το μέλι, το οποίο και θα το δώσει γεύση, δηλαδή θα μας δώσει αυτό το γλυκόξινο αποτέλεσμα, ναι. Αλλά τη δένει και όλη τη σάλτσα. Βέβαια. Τώρα βλέπουμε ότι, ας πούμε για τα δικά μου τα γούστα, είναι έτοιμο αυτό, το βλέπεις και οπτικά. Το αφήσουμε ακόμη λίγο, μέχρι να ολοκληρωθεί η σάλτσα. Ναι. Γιατί είναι και πολλοί που δεν θέλουν να βλέπουν αίματα στο πιάτο, ε? Οι περισσότεροι πώς το τρώει, πώς το ζητάνε στο μαγαζί περισσότεροι. Μέτρια. Μέτριο. Και κάποιοι και καλοψημένο. Το κάνεις, διότι το είναι κάνω. Διάφοροι σεφ οι οποίοι αρνούνται να το κάνουν. Είναι κρίμα. Ναι. Αυτά τα κρέατα το κρέα. Ναι. Πρέπει να τρώγονται το πολύ μέτρια. Βλέπετε τώρα η σάλτσα, μόλις της βάλαμε το μέλι, αρχίζει και κάνει και γκάλες. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται δηλαδή λίγο σιρόπι, έτσι. Ναι. Θα το έλεγες και ένα σιρόπι κρασιού αυτό. Ναι. Θα τελειώσουμε με λίγο βούτυρο. Και το βούτυρο στο τέλος θα το αποτελειώσει με την καλή έννοια, δηλαδή θα του δώσει άρωμα, υφή και θα το δέσει κιόλα. Και έτσι έχουμε με ένα πάρα πολύ εύκολο τρόπο μία σάλτσα σε ελάχιστο χρόνο. Τα φιλέτα είναι έτοιμα. Ναι, θα κλείνουμε τα φιλέτα. Περιμένουμε ελάχιστο μέχρι να λιώσει το βούτυρο και να δέσει λίγο η σάλτσα περισσότερο, η οποία δεν είναι μία δεμένη σάλτσα, είναι μία ανάλαφρη σάλτσα, η οποία έχει κυρίως άρωμα. Πόση ώρα τη δένεις αυτή η Ιωάννα τώρα? Σε 2 λεπτά θα είναι έτοιμη. Αν εγώ τη θέλω πιο δεμένη, μπορώ να τη δέσω και περισσότερο, έτσι. Είναι θέμα γούστου κι αυτό. Ναι. Ανάλογα πόσο ωραία τη θέλετε τη σάλτσα, το βλέπετε. Για το φιλέτο μόσχου με σάλτσα κόκκινου κρασιού και πουρέ πατάτας θα χρειαστείτε
για 4 μερίδες, 1 κιλό φιλέτο μόσχου, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τον πουρέ πατάτας, 1 κιλό πατάτες, 200 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια ρεγκάτο, 100 γραμμάρια γάλα, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα, 400 ml κόκκινο κρασί, φλούδες από μισό πορτοκάλι, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 200 γραμμάρια ζωμό κότας και 50 γραμμάρια βούτυρο. Σερβίρουμε. Ναι. Ωραίο πιάτο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και για ένα φιλέτο ταιριάζει. Επειδή έχει το κόκκινο του κρασιού. Είναι ένα πιάτο, έτσι, πώς να το πω. Σου ανοίγει την όρεξη. Ναι. Και τη διάθεση, λουλουδάτο. Και να πούμε τώρα ότι επειδή κάνεις και εσύ μια, ας πούμε, πιο υψηλή γαστρονομία στο δικό σου εστιατόριο, δεν σε μια ταβέρνα, και είναι συνηθισμένη, ότι σε αυτό το επίπεδο των εστιατόριων πια, ότι έχει φύγει μόδα από τα τεράστια πιάτα. Ναι, ναι, βέβαια. Τα οποία οι μελέτες έχουν δείξει ότι ευθύνονταν για την παχυσαρκία σε όλο το δυτικό κόσμο. Διότι ξαφνικά οι άνθρωποι άρχισαν να συνηθίζουν να τρώνε σε διπλάσιες ποσότητες για να γεμίσει ένα τέτοιο πιάτο. Και τώρα επανερχόμεθα στα κανονικά κλασικά. Επιστρέψαμε στα κανονικά. Έλα. Α, τι ωραία που το κάνεις. Κοίτα τώρα, σαν χριστουγεννιάτικο πιάτο έγινε αυτό. Έτσι. Υπέροχο. Γιορτινό. Γιορτινό, ελαφρύ, πολύ απλό. Θες να βάλεις κάνα μυρωδικό τώρα, εσύ. Λίγη ρίγανη θα έβαζα. Έχω, στον κήπο. Πολύ για το φιλέτο μόσχου, αλλά το πιπερώνουμε τα φιλέτα, προσθετούμε ελαιόλαδο και τα ψήνουμε στο τηγάνι για 10 λεπτά. Για τον πουρέ, βράζουμε τις πατάτες, στη συνέχεια προσθετούμε το γάλα, το ρεγκάτο, το βούτυρο, το αλάτι και τις πολτοποιούμε μέχρι να γίνουν πουρές. Για τη σάλτσα, σιγοβράζουμε το κόκκινο κρασί για 10 λεπτά μέχρι να συμπυκνωθεί στο μισό. Προσθετούμε τις φλούδες πορτοκάλι, τον ζωμό κότας, το μέλι και αφήνουμε τη σάλτσα να πάρει μία βράση για 2 λεπτά. Στο τέλος, την δένουμε με βούτυρο. Σερβίρουμε το φιλέτο με τον πουρέ πατάτας και προσθέτουμε την σάλτσα κρασιού. Λοιπόν. Το τέλειο ψήσιμο. Πλούσιος πουρές. Το μέλι, το πορτοκάλι. Είναι φοβερός ο συνδυασμός της πατάτας. Καλά, ο πουρές είναι ο απόλυτος πουρές, δεν υπάρχει. Είναι η απλή συνταγή, η all time classic συνταγή, η οποία είναι πραγματικά ξεπέραστη. Γιατί και στον πουρέ τελευταία χρόνια αρχίζουμε και βάζουμε διάφορα πράγματα μέσα. Εγώ θεωρώ ότι η επιστροφή στο κλασικό είναι ό,τι καλύτερο. Το απλό είναι το καλύτερο. Το γάλα, το καλό βούτυρο, τίποτα άλλο. Το αληθινό βούτυρο έχει μεγάλη σημασία. Το αποτέλεσμα είναι εντελώς διαφορετικό και στο άρωμα και στη γεύση και στην υφή του πουρέ. Και έρχεται και δένει συγκλονιστικά με αυτή τη σάλτσα η οποία είναι πανάλαφρη και είναι σκέτο άρωμα. Διότι είναι το πορτοκάλι με το κρασί, μια ελάχιστη, μα πραγματικά ελάχιστη γλύκα από το μέλι. Γιατί σε ένα τέτοιο πιάτο εγώ δεν θα έβαζα γλυκές γεύσεις. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι γλυκό. Απλά σπάει λίγο το ξινό του κρασιού, έτσι, την επιθετικότητα του κρασιού και στρογγυλεύει όλο το πιάτο. Αλλά αυτά τα πολύ απλά πράγματα, τα οποία είναι της κλασικής κουζίνας και τα οποία σκοπεύουμε να σας δίνουμε σιγά σιγά από αυτή την εκπομπή, διότι δεν τα ξέρουμε και όλοι τα κλασικά, είναι πολύ σημαντικό η καλή πρώτη ύλη και η σημασία στη λεπτομέρεια. Δηλαδή, αν ψήσεις, παραψήσεις το κρέας, νομίζω ότι όλο το πιάτο θα σου χαλάσει. Θα χαθεί. Θα την πέσεις χωρίς να το καταλάβεις μόνο στο μπουρέ και στη σάλτσα μετά και θα πάρει χαμένο το κρέας.
Ιωάννα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Ξέρουμε ότι σε περιμένουν όλοι οι πελάτες σε αγωνία σήμερα πάνω. Το ξέρουν ότι είσαι εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Και σου εύχομαι να συνεχίσεις αυτή την ερημική πορεία η οποία κατέληξε κοσμική. Τι γίνεται όμως τώρα, όταν έχεις όλη αυτή την εξέλιξη η οποία έρχεται ραγδαία? Διότι έτσι γίνεται με τα εστιατόρια στην Ελλάδα. Μόλις ανοίξεις, αν είναι να έχεις επιτυχία, σου πλακώνουν όλοι μαζί. Ναι. Και εκεί πέρα χάνεις κάπου την μπάλα. Εσύ πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό, έτσι ώστε να κρατήσεις το ενδιαφέρον του κοινού, ενός κοινού το οποίο είναι πολύ άπιστο? Το ελληνικό κοινό δεν αγαπάει και πολύ τα κλασικά πράγματα. Ναι. Του αρέσει να περιφέρεται σε ό,τι καινούριο και μετά να το ξεχνάει. Mm-hmm. Για να πάει στο επόμενο καινούριο. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Πώς? Πώς? Τι να με πω. Τι τους κρατάς το ενδιαφέρον, εκτός από να κάνεις striptease, ελπίζω. Βασικά το φαγητό είναι αυτό που τους φέρνει στο μαγαζί. Τους ανανεώνεις τη συνταγή κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Υπάρχει μια έκπληξη για αυτούς. Βέβαια. Και θεωρείς ότι θες να χτίσεις ένα κλασικό κόνσεπτ, ας πούμε, ή του χρόνου να κάνεις κάτι εντελώς διαφορετικό? Δεν ξέρω, μου αρέσει να ζω το τώρα. Τώρα είναι αυτό. Αύριο δεν ξέρουμε. Σου εύχομαι το καλύτερο αύριο. Ευχαριστώ. Και σε εσάς το καλύτερο απόγευμα. Φιλάκια. Αύριο στο ΣΕΦ στον αέρα, η Χριστίνα Κάκου από τη Θεσσαλονίκη δίνει συνταγές για γλυκοθεραπεία στην Ελένη και τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Τη Μαρίζα τη χρειάζεσαι άλλο? Όχι. Σίγουρα, ε? Σίγουρα. Υγρό κέικ κακάο με άρωμα πορτοκαλιού. Είναι αυτό που λέμε, ναι, ξεχνάς όσα ήξερες για ένα κέικ. Και μια εύκολη σπιτική τούρτα με κρέμα βανίλιας και φράουλες. Ξέρεις τι έχει πάθει τώρα, στην τελειομανία σου λέει αυτός δεν θα μου τα κόψει καλά. Ο Αλέξανδρος φτιάχνει πρωτότυπα popcorn με τυριά και αλαντικά. Εγώ θα φάω την υπόλοιπη κατσαρόλα, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λουρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.